Κοιτάξτε, ο εμβολιασμός κυρίως στους μαθητές έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Είναι πολύ μικρά τα ποσοστά και αυτό κατά τη γνώμη μας συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει και σωστή ενημέρωση, δεν υπάρχουν απαντήσεις στις απορίες των γονιών οργανωμένα για το ποιο εμβόλιο, πώς θα προχωρήσουν, έλεγχος για την κατάσταση υγείας των μαθητών πριν και μετά το εμβόλιο, ώστε να λύσουν. Μιλάμε για τους καλοπροαίρετους που θέλουν να προχωρήσουν και να κάνουν το εμβόλιο. Ταυτόχρονα, από το άνοιγμα των σχολείων και μέχρι σήμερα, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στις ηλικίες μέχρι 18 χρονών έχουν ξεπεράσει το 30%. Επιβεβαιώνοντας έτσι τις αρχικές μας εκτιμήσεις ότι τα σχολεία είναι κέντρα υπερμετάδοσης του ιού. Γιατί ξέρετε, σε τμήματα 25 και 27 μαθητών με λυπή καθημερινό καθαρισμό και απολύμανση, καταλαβαίνετε, η κατάσταση που δημιουργείται είναι πραγματικά εκρηκτική. Και αυτό που απασχολεί πάρα πολύ τους γονείς είναι ότι τα πολλά επιβεβαιωμένα κρούσματα δεν έρχονται να βοηθήσουν στο να πάρθουν αποφάσεις ώστε να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Ακούμε τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση και για την εστίαση και για γενικά και σε εισαγωγικά την επιστροφή στην καθημερινότητα. Αλλά δεν ακούγεται τίποτα για τα σχολεία. Στα σχολεία πάμε σχεδόν με τους ίδιους όρους που ήμασταν πριν από 1,5-2 χρόνια. Ναι. Και το θέμα είναι, ναι, κύριε Πρόεδρε, ξέρετε τι γίνεται, ότι τα παιδιά μας έχουν βάλει τα γυαλιά, διότι δεν τα εμπιστευόμασταν στην αρχή ότι θα τηρήσουν όρους και κανόνες και είναι τα πρώτα που έχουν τηρήσει όρους και κανόνες και έχουν δώσει και ένα δείγμα γραφής, το οποίο θέλω να το πω και το επαναλαμβάνω, όταν οι μαθητές δημοτικού γυμνασίου λυκείου τηρούν τα μέτρα και δεν έχουμε εκτεταμένα κρούσματα, ενώ τη διασπορά σε εκτεταμένα μεγέθη. Να μην, ναι, το ξέρω ότι το αφισβητείτε και γι' αυτό σας έχουμε κοντά, ιδίως στη Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν μπορεί να έχουμε ανεμβολία στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποκείμενα νοσήματα και θα πρέπει πρώτοι να προστατευτούν. Συμφωνούμε σε αυτό. Σε ό,τι είχαμε τον εμβολιασμό, είπαμε και από την αρχή, έχει ήδη καθυστερήσει, έπρεπε να είχε προχωρήσει πολύ νωρίτερα και αυτό... κατά τη γνώμη σας είπα πως πρέπει να γίνει οργανωμένα από υγειονομικούς που θα βρίσκονται στο σχολείο και θα προχωρήσει αυτή τη διαδικασία. Εσείς έχετε αριθμό σε σχολικών τμήματων που έχουν κλείσει λόγω κορονοϊού στη Θεσσαλονίκη? Είναι πάρα πολλά. Δεν είμαι έτοιμος. Επειδή μας λέω την εικόνα αυτή, δεν την έχουμε εμείς κεντρικά, γι' αυτό σας ρωτάω. Είναι περίπου το 25% των τμήματων που λειτουργούν και κλείνουν σταδιακά. Μάλιστα. Κλείνουν για μία εβδομάδα, ξαναέρχονται μετά. Και ναι, κυρίως ο μεγάλος προβληματισμός είναι και στα τμήματα του δημοτικού. Γιατί ξέρετε, πολλοί γονείς όταν μαθαίνουν ότι υπάρχει κρούσμα στο σχολείο, δεν στέλνουν μετά τους μαθητές. Είναι αλήθεια αυτό. Ακριβώς.